Από το αγροτικό ρεπορτάζ, η επόμενη είδηση. Σε απόγνωση βρίσκονται οι καλαμποκοπαραγωγοί του κάμπου, αφού η κάμπια έχει καταστρέψει ήδη και παρά τα ρεντίσματα το 30-40% των καλλιεργειών, από τη Γαστούνη μέχρι τη Μυρσίνη και τη Βάρδα. Και ενώ απομένουν περίπου 20 μέρες για την συγκομιδή, η κάμπια λόγω καύσωνα όχι μόνο έχει κάνει δυναμικά την εμφάνισή της, αλλά κατατρώει τις καλλιέργειες, οι οποίες σε πολλά σημεία έχουν απογυμνωθεί. Οι καλαμποκοπαραγωγοί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά στην ηλία και απλά περιμένουν την ώρα της θηριζοαλωνιστικής μηχανής. Προημερών καλλιέργειες καλαμποκιού στο τρίγωνο Γαστούνη, Λευκοχώρη, Κόρυβος προσβλήθηκαν από κάποια, γεγονός που σημαίνει καταστροφή για τους καλαμποκοπαραγωγούς, αφού εκτιμάται ότι λόγω της κάποιας θα χαθεί το 40-50% της καλλιέργειας. Η κατάσταση είναι απελπιστική και βρίσκονται σε απόγνωση. Είχαμε μια προσβολή από την κάποια, η οποία έφαγε τη φιλοσιά του καλαμποκιού, με αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση, να μην φουσκώσει το λουμπούκι που λέμε. Σε ποιες περιοχές έχει γίνει αυτό? Στην περιοχή Γαστούνης, Κορύβου, Λευκοχωρίου, Παλαιοχωρίου, από ό,τι ακούω. Εντάξει, να μην λέμε ψέματα, το 50% της παραγωγής είναι κατεστραμμένο. Οι καλαμποκοπαραγωγοί υποστηρίζουν πως ο μοναδικός τρόπος για να κρατηθεί η καλλιέργεια καλαμποκιού είναι η καλλιέργεια μεταλλαγμένου. Κάναμε μια κουβέντα, σκέψη δικιά μας και νομίζω πολύ λογική με τους αγρότες εδώ της περιοχής, ότι η μοναδική λύση για να προχωρήσει αυτή η καλλιέργεια είναι τα μεταλλαγμένα. Τη στιγμή που και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, από ό,τι γνωρίζω, Γαλλία, επιτρέπονται τα μεταλλαγμένα. Και τη στιγμή που δεν έχουν βρεθεί επιστήμονες που τεκμηριωμένα θα μας πούν ότι κάνουν ζημιά στον άνθρωπο και στη φύση γενικότερα. Εγώ μπορώ να πω ότι τα καλαμπόκια, τα συμβατικά, μολύνουν περισσότερο τον άνθρωπο, γιατί δέχονται πολλά δηλητήρια για να αποφύγουμε διάφορα κάμπιες, κουλίκια, αγρότες που τα λέμε κάποια που είναι οι εχθροί του καλαμποκιού, και νομίζω ότι δηλητηριάζουμε περισσότερο την ατμόσφαιρα. Ας ασχοληθούν λίγο οι πολιτικοί του νομού μας, οι βουλευτές, με αυτό το θέμα, αν θέλουν να μας δώσουν μια λύση, γιατί τότε θα λυθούν τα χέρια μας, θα έχουμε μεγαλύτερο κέρδος εμείς, θα έχουν μεγαλύτερο κέρδος οι προμηθευτές μας, θα είμαστε θα έχουμε την οικονομική ευχέρεια να μην χρωστάμε πουθενά, να πληρώνουμε το ΑΤΟΕΒ, να πληρώνουμε τους προμηθευτές και όλα θα πάνε προς το καλύτερο. Διαφορετικά η καλλιέργεια αυτή θα χαθεί. Ο πρόεδρος της Ένωσης Καλαμποκοπαραγωγών Ηλίας, Χρήστος Παλαιολόγος, τάσεται υπέρ της καλλιέργειας γενετικώς τροποποιημένου καλαμποκιού. Με το μεταλλαγμένο καλαμπόκι θα μειωθεί κατακόρυφα το κόστος, αφού δεν χρειάζεται ραντίσματα, τονίζει μιλώντας στην εφημερίδα Πατρίς. Η πολιτεία πρέπει να επανεξετάσει το θέμα με το μεταλλαγμένο καλαμπόκι, αν θέλει να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια η καλλιέργεια του καλαμποκιού. Όσον αφορά την κάβια, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καταστροφή 30-50% της καλλιέργειας.